Αγώνα δρόμου για την ένταξη του αγωγού μεταφορά λιμάτων τη Ανδριανή του Δήμου Παρανεστίου. Στο επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ φαίνεται πω κάνει τόσο ο Δήμο Παρανεστίου, όσο και ο Δήμο Δράμα μαζί με τη ΔΕΙΑ Δράμα, σύμφωνα με τη Δήμαρχο Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου. Η Δήμαρχο επισημαίνει πω ο αγωγό μεταφορά των λιμάτων στην Ανδριανή θα ήταν καλύτερο να μεταφερθεί στο βιολογικό καθαρισμό στη χωριστή, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα λίματα εκεί. Έχουμε προβεί σε ενέργειε με τον Δήμο Δράμα και ειδικότερα με τη ΔΕΙΑ του νομου μας. για να εντάξουμε το έργο του αγωγού μεταφοράς των λιμάτων της περιοχή της Αδριανής στον βιολογικό, χωρισμό, βιολογικό καθαρισμό της χωριστής που έχει ενταχθεί. Χρειαζόταν να γίνει μια μελέτη, μια τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου της χωριστή, για να εντάξει τα λίματα, να δέχεται και τα λίματα της περιοχή της Αδριανή, η οποία έχει περιοθεί. Έχουμε τελειώσει και τη μελέτη της, του αγωγού, τη μεταφορά, δηλαδή, των λιμάτων. Το πρόβλημα όχι του Παρανεστίου, αλλά όλων των περιοχών της Ελλάδας που έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000 στον οικισμό, είναι ότι οι περιοχές αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν σε, έργα, σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο έχουμε θέσει και υπόψη του Υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Φάμελο και τους προκατόχους του. Η χώρα δέχεται πρόστιμα για τις περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων που δεν έχουν βιολογικού βιολογικούς καθαρισμούς. Αυτό υποχρεώνει τη χώρα να εντάσσει έργα σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγει τα πρόστιμα. Υπάρχει το παράλογο, ο Δήμος να μην χρηματοδοτείται, καθώς ο οικισμός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους και έτσι να δημιουργούνται εμφανώς καταγγελίες από τους δημότες, συνεχίζει σε δηλώσεις της η Δήμαρχος Παρανεστίου. Ε, Απόρρια αυτής της, οδηγίας, της Ευρωπαϊκής οδηγίας, είναι ότι οι οικισμοί που δεν είναι γάμα προτεραιότητα, δηλαδή έχουν μικρότερο των 2.000 κατοίκων πληθυσμό, δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Τα έργα των βιολογικών, όπω γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ υψηλού προπολογισμού και δεν μπορούν οι Δήμοι να τα υλοποιήσουν με ίδιου πόρου. Υπάρχει δηλαδή το παράλογο να μην χρηματοδοτούμαστε, να ε, δεχόμαστε καταγγελίε για αυτά τα ζητήματα, αλλά να, να μην μπορούμε να εντάξουμε τα έργα μα όχι από δική μα ευθύνη. Επίση, από την πλευρά μα, όπω σα είπα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αλλά αν δεν δοθεί από το Υπουργείο ε, τροποποίηση στους οικισμούς που έχει εντάξει ως οικισμούς γάμου προτεραιότητας, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το έργο. Ε, επίσης, να σας πω ότι έχουμε έτοιμη μελέτη και για το βιολογικό του παρανυστή, ο οποίος για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να ενταχθεί.